Έχουμε λίγη Κοίταξε, μέρα. Εγώ ήρθα στην εκπομπή σου γιατί είσαι από τη Θεσσαλονίκη. Δεν πάω σε εκπομπές. Οπότε λέω: η παρουσιάστρια είναι Θεσσαλονίκη. Οπότε εντάξει, υπάρχει ελπίδα να συνοηθούμε. Ωραία, άρα να. Και να ξεκινήσουμε μια βαρισίμαντη δήλωση. Δεν με νοιάζει αν θα φύγει η Βρυσίδα από το Survivor, ούτε αν πάει όλο το Survivor στον Αγύριστο, δηλαδή όλοι μαζί, εκτός από έναν, το Τζακατσούκα, γιατί ήταν αυθεντικός χωριάτης γι' αυτό. Α, Τζακατσούκα, υποστήριξε. Αυτή είναι η πρώτη. Τζακατσούκα. Τώρα η κυρία Βουλιώτη που έλεγε πριν ότι δεν ενοχλήθηκε από το Λιγνάδη. Εντάξει, φυσιολογικό είναι. Ο Λιγνάδης λέει υπήρξα μούσο του. Ναι, δεν ήθελε μούσες, μούσους κυνήγαγε, οπότε. Εντάξει, δεν είχε τίποτα παράξενο. Τουλάχιστον για τα δικήματα που αυτή τη στιγμή κατηγορείται και. Που θα μας βγάλει σήμερα. Μάκη, έχουμε μια μικρή καθυστέρηση. Θα προσπαθήσουμε λίγο να τη διορθώσουμε για να μας ακούς και εσύ στο σωστό χρόνο και να μην ταλαιπωρείσαι και εσύ και ο κόσμος. Θέλω να μας πεις λίγο να ξεκινήσουμε από τις δίκες οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης τον τελευταίο 1,5 χρόνο, με δύο προφυλακίσεις οι οποίες σόκαραν το Πανελλήνιο και με καταγγελίες που ήταν το φως της δημοσιότητας και μας άφησαν όλους με το στόμα ανοιχτό για πράγματα που δεν περιμέναμε, έστω και αν πολλοί βγήκαν μετά και υποστήριξαν ότι στο στενό επαγγελματικό κύκλο ήταν ήδη γνωστά. Πώς παρακολουθείς τις εξελίξεις των δικών αυτές και αναφέρομαι στον Πέτρο Φιλιππίδη και τον Δημήτρη Λιγνάδη. Ναι, εντάξει, αυτά όλα ήταν γνωστά από την εποχή του Κουν. Όσοι, επειδή θεατρικής εγγραφής, ο Σκούρτης και ο Ευθυμιάδης ήταν φίλοι μου, γνώριζα τι συνέβαινε από τότε, από ιερά τέρατα του θεάτρου. Όχι από ημίθεους σαν τον εντός εισαγωγικών Λιγνάδη. Οπότε δεν με εντυπωσίασε τίποτα από όλα αυτά. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, δυστυχώς, και η κοινωνία μας αναλόγως με τις ανάγκες που είχε και το σύστημα τα κάλυπτε. Κάποια στιγμή δεν μπόρεσε να τα κουκουλώσει και βγήκαν στη φόρα. Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι άλλαξε? Το αστείο με αυτές τις ιστορίες είναι ότι αν τους είχαν ελέγξει και αν είχαν τιμωρηθεί αυτοί οι άνθρωποι όταν άρχιζαν να συμπεριφέρονται με τέτοιον τρόπο όπως ο Φιλιππίδης, ο Λιγνάδης και διάφοροι άλλοι, θα έχει τελειώσει το πανηγύρι. Θα φοβόντουσαν λίγο να λειτουργήσουν έτσι. Αλλά. Πιστεύεις ότι αυτό θα ισχύσει? Αυτό. Και τώρα οι ίδιοι άνθρωποι που τους έδωσαν ασυλία βγαίνουν έξω και έκπληκτοι δηλώνουν. Δεν το περιμέναμε αυτό, τον είχαμε στο Εθνικό Θέατρο και διάφορα τέτοια αστειότητες. Πιστεύεις ότι αυτό που λες, γιατί είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται πολύ τον τελευταίο καιρό, ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι ίσως είναι η αφορμή να μην συνεχίζουν οι κακοποιητικές συμπεριφορές, όχι μόνο στο θέατρο και στην τηλεόραση, σε όλους τους χώρους, και μακάρι η έναρξη του κινήματος του Μητού στην Ελλάδα να αφορά και όλους τους χώρους. Πιστεύεις ότι θα σταματήσουν αυτοί οι άνθρωποι με εξουσία να έχουν αλαζονικές και κακοποιητικές συμπεριφορές στους άλλους? Κοίταξε, κανένα κίνημα δεν ήταν σοβαρό στην Ελλάδα από το Πασόκ μέχρι το Μητού. Λοιπόν, από το Πασόκ μέχρι το Μητού όλα τα κινήματα ήταν της πλάκας. Γιατί το λες αυτό? Και το λέω διότι το Μητού ασχολήθηκε με την περίπτωση της συμπατέστατης Μπεκατόρου πριν από τόσα χρόνια και δεν ασχολήθηκε καθόλου με την περίπτωση της Γεωργίας, όπου το βούλωσαν όλοι γιατί ο σπόνσορας ήταν ισχυρός, καταλάβετε, και για να μην σας φέρω σε δύσκολη θέση. Επειδή το κανάλι σας έχει τον μόνο. Είναι όμως σε μια στιγμή της κοινωνίας που βλέπουμε να αλλάζουν αυτά τα πράγματα. Όλοι οι υπόλοιποι χρωστάνε τόσα πολλά, για να ξέρετε, γιατί δεν βγαίνω και στα κανάλια. Λοιπόν, πείτε μου. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση και δυστυχώς οι χώρες μου έχουν εξαφανίσει όλα τα ακουστικά και είμαι υποχρεωμένος να σας μιλάω με ένα τηλέφωνο. Ναι, η Κιμ δεν πήγε στην Πάρο ακόμα, γιατί την πέτυχα μια χρονιά εκείνο το μαγαζί στην Πάρο. Υπάρχει ακόμα με τα ωραία ρούχα, τα καφτάνια, τα γυναικεία, τα αυτά ωραία. Και στην Πάρο και στο Πόρτο Χέλι ασχολείται με αυτά, ναι. Και κάνει και συγκλονιστικά πράγματα, δηλαδή εγώ δηλώνω και φαν και πελάτησα κανονικά, μου αρέσουν πάρα πολύ. Αυτό που κάνετε είναι γκρίζα διαφήμιση της ΚΥΠ. Πάμε παρακάτω. Γκρίζα. Το να δηλώνουμε ανοιχτά την προτίμησή μας σε κάτι δεν είναι απαραίτητα κακό. Μάκη, θέλουμε το σχόλιο σου και για τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία ήταν το φως δημοσιότητας μετά το θάνατο βέβαια του Γιώργου Τράγκα. Μαθαίνουμε για αμύθιτα ποσά, μιλάμε για μεγάλα περιουσιακά στοιχεία που πραγματικά τώρα δεν ξέρω επειδή αν τα γνωρίζατε, αν τα γνώριζες εσύ, πάντως εμάς μας άφησαν ενεούς. Σιγά. Όταν πεθάνω εδώ να δείτε περιουσιακά στοιχεία του Τράγκα θα είναι ρέστα. Αλήθεια λες? Θα πάθετε την πλάκα σας. Δεν το πιστεύετε.
Πώς το... Τα λέτε γιατί δεν πήρε το Μέγκα, το Όπεν, τον Αντένα, τον Αλφα και καθόταν εκεί και έβγαινε στην εκπομπή μας. Σας αρέσει η ίντριγκα, ε. Σας αρέσουν αυτά. Εμάς καθόλου μας αρέσει. Δυστυχώς ο Γιώργος ακολούθησε μια άλλη σχολή. Λυπάμαι που το λέω τώρα, γιατί τον Γιώργο εγώ τον φιλοξένησα και στη Ζούγκλα, επειδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη του είχε αποκόψει την δυνατότητα να βγαίνει. Και αυτά τα παιχνίδια είναι γνωστά της εξουσίας, της εκάστοτε εξουσίας. Δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, παραπίσω, αυτή τη δουλειά. Ξέρετε, κάποτε είχαμε τους κομματικούς τραμπούκους, δεκαετία του 60. Μετά αποκτήσαμε τους τηλεοπτικούς τραμπούκους και ασχάτως έχουμε και τους ιντερνετικούς τραμπούκους. Όλοι αυτοί δεν είναι πολλοί. Είναι πολύ λίγοι, αλλά κάνουν πολύ φασαρία, καταλάβατε. Την απόφαση στο ίντερνετ και δημιουργούν εντυπώσεις στο Twitter, στα social media. Αυτά είναι... Ναι, κάτι, μιλάμε για κάτι αδέσποτους εντελώς. Αλλά ο κόσμος δεν επηρεάζεται, έχει προπονηθεί αρκετά. Λοιπόν, ο Γιώργος Τράγκας ακολουθούσε μια άλλη σχολή. Του άρεσαν δίθεν οι αποκαλύψεις, αλλά τα θέματα τα έχουν κάτω από το τραπέζι και να ξέρετε ότι τα θέματα που βάζεις κάτω από το τραπέζι κοστίζουν πάρα πολύ. Επομένως δεν πρέπει να σε εντυπωσιάζουν. Τη δέσμευση της περιουσίας του ήταν μια... Εάν δεν είχε πεθάνει θα έλεγα μια ιστορία τώρα. Μια εκπληκτική ιστορία, αλλά εντάξει, αφήστε το. Τη δέσμευση της περιουσίας του, την απόφαση να δεσμευτεί η περιουσία του, ήταν μια απόφαση την οποία την περίμενες μετά θάνατον ή ήταν μια απόφαση η οποία τέλος πάντων ήταν κάτι μη αναμενόμενο για σένα? Κοιτάξτε, ο Τράγκας λειτουργήσε βλακωδώς. Εάν έκανε και αιμοκάθαρση όπως μου είπαν, ήταν διαβητικός διαβήτη α, δηλαδή είχε παιδικό διαβήτη, ήταν παχύσαρκος. Είχε μια βαρύτατη αλλεργία, κόλλησε κορονοϊό και κάθισε στο σπίτι αντί να πάει στο νοσοκομείο να ρυθμιστεί. Εάν είχε πάει στο νοσοκομείο θα ζούσε, αλλά ο πολιτικός του καθώς πρεπισμός, επειδή είχε γίνει πρόεδρος κόμματος και ο ηγέτης πρέπει να είναι πάντα υγιής και να μην υποφέρει από τίποτα, έμεινε στο σπίτι. Αισθανόταν άνθρωπος, αυτό ήταν κάτι που είπε η οικογένειά του. Συνέβη, δυστυχώς λέω για τον άνθρωπο, γιατί κάθε άνθρωπος, είτε διαφωνήσετε, συμφωνείς μαζί του, όταν χάνει τη ζωή του λες δυστυχώς. Εγώ δεν εμβολιάστηκα ποτέ, δεν ήθελα να εμβολιαστώ, όπως δεν εμβολιάστηκε και το παιδί μου, η κόρη μου, ο γιος μου. Το περάσαμε έτσι απλά μέσα μία εβδομάδα. Αλλά δεν έλεγα ποτέ πριν κολλήσω κορονοϊό τι έκανα, γιατί δεν ήθελα να επηρεάσω τους υπόλοιπους. Στην εφημερίδα μου όμως και στο Zoom.gr δείχναμε ποια ήταν η επιλογή μας, παρουσιάζοντας και την άλλη πλευρά, διότι αυτό είναι σημαντικό, να μην παρουσιάζεις μόνο αυτό που σου αρέσει εσένα, να εμφανίσεις τι λέει και η άλλη πλευρά. Γι' αυτό και βραβεύτηκε η Ζούγκλα για την παρουσίαση και την αντιμετώπιση του κορονοϊού, πέρα από τις ανοησίες και τις ακλαμάρες που έλεγαν μερικοί. Και μπράβο και καλό είναι τα ωραία να βραβεύονται και να ξεχωρίζουν. Πού θα πάτε καλοκαίρι, διακοπές, τριήμερο, είστε στην Αθήνα? Δεν φύγατε εσείς? Τριήμερο θα είμαστε στην Αθήνα, διότι υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα, όπως εκτός από τη Βρυσίδα και τους υπόλοιπους υπάρχει είναι τα ελληνοτουρκικά που είναι σε πολύ κρίσιμο σημείο. Αλήθεια. Είναι η κακοκαιρία, γιατί ευχήθηκε καλώς από τον κύριο Μητσοτάκη και βρέχει με κεραυνούς, γίνεται χαμός σε όλη την Ελλάδα. Είναι τα υπόλοιπα θέματα που τρέχουν και δυστυχώς θα μείνουμε στην Αθήνα. Δεν πειράζει, το καλοκαιράκι είναι μπροστά. Θέλω να σου στείλω ένα γλυκό σαλονικιώτικο φιλί. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα στην εκπομπή μας. Δεν έδωσες τη δική σου πινελιά που πάντα είναι ξεχωριστή και ιδιαίτερη. Νομίζω ότι είσαι ένας άνθρωπος που... Στην εκπομπή σας ήρθα. Βγήκα γιατί υπάρχει μία Θεσσαλονικιά που παρουσιάζει την εκπομπή και υπάρχει ο γονός του λατρεμένου μου ηθοποιού που λέγεται Κωνσταντάρας. Καλημέρα και επομένως έχω δύο λόγους να είμαι στην εκπομπή σας.